Γεια σα, είμαι ο Κωνσταντίνο και καλώ ήρθατε στο κανάλι των GearHeads. Αν μα παρακολουθείτε συχνά, πιθανόν να έχετε διαπιστώσει ότι έχω μια αγάπη έτσι στα noise cancelling ακουστικά, οπότε όταν η Microsoft ανακοίνωσε πριν από μερικού μήνε τα δεύτερη γενιά ε, Surface headphones 2, δεν θα μπορούσα να μην τα δοκιμάσω. Unboxing δεν θα κάνω, καθότι το unboxing το κάναμε στο Instagram TV, οπότε αν δεν μα ακολουθείτε στο Instagram, θα σα συμβούλευα να μα προσθέσετε και εκεί. Στο ίδιο το προϊόν τώρα λοιπόν, η Microsoft βελτίωσε τα Surface Headphones 2 σε τρεις τομείς σε σχέση με την πρώτη γενιά. Στη σχεδίαση, στην απόδοση και το κόστος. Ξεκινώντας από τη σχεδίαση, πρακτικά η Microsoft δεν έκανε αλλαγές στο πώς είναι η εμφάνιση των ακουστικών. Έχουμε λοιπόν εδώ την ίδια στέκα από πλαστικό, ρυθμιζόμενη με τα ear cups τα οποία περιστρέφονται κατά 180 μοίρες οπότε έχουν αυτό το στυλ που έχουν τα DJ ακουστικά έχουμε εδώ τα μαλακά μαξιλαράκια τα οποία έχουν αφρό μνήμης το oval, την οβάλ τρύπα για τα αυτιά σας αυτό όμως που άλλαξα σε σχέση με την πρώτη γενιά είναι ότι εκτός από την light grey απόχρωση έχουμε πλέον και την καινούρια την matte black που είναι αυτή εδώ που έχω μπροστά μου σε ό,τι αφορά το βάρο και την εργονομία, το βάρο του είναι χαμηλό, δεν ξεπερνάει τα 290 γραμμάρια και με δεδομένο έτσι τα πολύ μαλακά μαξιλαράκια, την αρκετά καλή δύναμη που ασκούν στο κεφάλι, μπορείτε πολύ άνετα να τα φορέσετε για πολλέ ώρε χωρί να κουραστείτε. Οπότε μπορείτε να τα πάρετε στο γραφείο, να τα φορέσετε σε ένα μεγάλο ταξίδι και να μην νιώσετε ότι έχετε ταλαιπωρηθεί στο τέλο τη ημέρα. Στην απόδοση τώρα. Η Microsoft βελτίωσε ελαφρώ τον ήχο για τον οποίο θα μιλήσω ε, παρακάτω, αλλά σημαντικότερο, άφησε την αυτονομία, η οποία πλέον είναι στι 20 από τι 15 ώρε. Βέβαια, τα, Headphone, τα service headphones 2 εξακολουθεί να υπολείπονται σε σχέση με τα κορυφαία τη κατηγορία, για παράδειγμα τα 106M3 τη Sony προσφέρουν 30 ώρε αυτονομία, όμω με το νούμερο πια τη αυτονομία να έχει φτάσει στι 20 ώρε, νομίζω ότι πια αυτό δεν αποτελεί ε, ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα, οι ισχυρισμοί τη Microsoft δεν είναι στον αέρα και στην πράξη, χρησιμοποιώντα τα ακουστικά με την ένταση τη φωνή στο 80%, το noise cancellation ρυθμισμένο στο high, έχανα περίπου ένα 10% μπαταρία κάθε 2 ώρε μουσική αναπαραγωγή. Εκεί που τα surface headphones 2 παίρνουν σίγουρα το αίματο πίσω είναι στον χειρισμό και στην εργονομία. Τα περιστροφικά ρυθμιστικά τα οποία υπάρχουν εδώ στα earcups είναι πάρα πολύ ευολικά, ενώ πάρα πολύ ακριβή είναι και οι επιβάνειες οι οποίες υπάρχουν στα earcups με ελάχιστε αστοχίες. Επίσης τα θετικά να πω ότι υπάρχει και πλήκτρο για τη σίγαση του μικροφόνου, κάτι που δεν υπάρχει σε όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα, ενώ δεν λείπει και το mini jack για σας που θέλετε να συνδέσετε τα ακουστικά ενσύρματα. Κάτι που επίση προσφέρουν τα Surface Headphones 2 και δεν θα βρείτε σε όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα είναι η δυνατότητα σύνδεση με πολλαπλέ συσκευέ. Έτσι μπορείτε πολύ εύκολα να έχετε συνδεδεμένα τα Surface Headphones 2 με το λάπτοπ και τον κινητό σα, να δουλεύετε στο λάπτοπ, να ακούτε μουσική και μόλι δεχτείτε κάποια κλίση στο κινητό να απαντήσετε χωρί κανένα πρόβλημα με τον ήχο να, να αλλάζει από τη μία στην άλλη συσκευή ε, αυτόματα. Για την ένταση, το ρυθμιστικό τη φωνή προσφέρει 15 διαφορετικά επίπεδα στάθμη και νομίζω ε, τα Surface και 2 θα, θα καλύψουν του περισσότερου από εσά καθότι παίζουν ικανοποιητικά δυνατά. Ενώ το ρυθμιστικό ε, για το noise cancellation προσφέρει 13 διαφορετικά επίπεδα μείωση στο Βέβαια, δεν ξέρω πού χρειάζονται όλα αυτά τα επίπεδα μείωση στο Νομίζω τα τρία έτοιμα προφίλ τα οποία υπάρχουν είναι υπέρα αρκετά. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι ιδιαίτερα αισθητικό να φορά τα ακουστικά με το noise cancellation ανενεργό και να παρακολουθεί πώ εξαφανίζονται σιγά σιγά οι περιβαλλοντικοί σημαντική θόρυβη, καθώς περιστρέφει στο ρυθμιστικό. Maximum noise cancellation. Για να πω τώρα βέβαια και τα πράγματα με το όνομά του, τα Self-Sense 2 δεν θα εξαφανίσουν 100% του περιβαλλοντικού θορύβου. Για παράδειγμα, τον θόρυβο μπορεί να κάνει ένα κλιματιστικό, τον θόρυβο μπορεί να κάνει ο ανεμιστήρα από το PC, όπω για παράδειγμα κάνουν τα κορυφαία τη κατηγορία. Ε, Όμω σίγουρα θα σταματήσετε να ακούτε περιβαλλοντικού θορύβου μόλι ξεκινήσει να παίζει και η μουσική. Ενώ με δεδομένο την χαμηλότερη τιμή από τα κορυφαία του ανταγωνισμού, νομίζω ότι δικαιολογείται και η διαφορά στην απόδοση του noise cancellation. Για τη δωρεάν συνοδευτική εφαρμογή, το Surface Audio App δεν έχω να πω ε, πολλά. Ε, στην εφαρμογή θα βρείτε τις συνηθισμένες επιλογές, έτσι θα μπορέσετε να κάνετε αναβάθμιση firmware, να διαχειριστείτε τις διασυνδεδεμένες συσκευές, να αλλάξετε κάποιο προφίλ equalizer. Όμως πρέπει να παραδεχτώ ότι μου λείψανε κάποιες πιο προχωρημένες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα χαρτογράφησης των touch controls, η δυνατότητα να έχουμε ίσως κάποιο αυτόματο προφίλ για τον noise cancellation, τον οποίο να εκμεταλλεύεται το GPS, οπότε νομίζω ότι η Microsoft χρειάζεται να κάνει δουλειά για να βελτιώσει περαιτέρω την εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά τον ήχο, τώρα εγώ βρήκα τα Surface Headphones 2 αρκετά καλά για τα δικά μου αυτιά και τα δικά μου ε, μουσικά γούστα. Ο ήχο του ήταν καθαρό, η έντασή του ικανοποιητική, η έκταση τη χαμηλέ ικανοποιητική. Αν και θα έλεγα ότι με τη ρύθμιση τη ένταση πάνω από το 12 αρχίζει και εμφανίζεται ένα μικρό ε, γρέζι τη ε, χαμηλέ, ενώ δεν λείπει και η υποστήριξη για το aptX Codec για όσε συσκευέ το υποστηρίζουν. Σε ό,τι αφορά την ε, φωνή, θα πέσει τώρα το σχετικό ε, κλιπάκι για να μπορέσετε να ακούσετε μόνοι σα και να αξιολογήσετε ε, ε, πώ ακούγονται τα Surface Headphones 2 στι. Hands Κλίσεις. Αυτή είναι η μικρογράφηση μια πραγματική κλήση για να μπορέσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σα για την ποιότητα τη φωνή στι κλησει Hans hands-free μέσω των Surface Headphones 2. Νομίζω ότι θα δείτε ότι η φωνή είναι αρκετά καθαρή ενώ περιορίζονται και οι περιβαλλοντικοί θόρυβοι. Συνολικά, τα Surface Σκέπτων 2 μπορεί να μην είναι σε θέση ακόμα να απειλήσουν τα κορυφαία τη κατηγορία, όμω νομίζω ότι αποτελούν μια καλή βελτίωση στα σημεία σε σχέση με την πρώτη γενιά. Ενώ αν λάβουμε υπόψη και το χαμηλότερο κατά 100 ευρώ ε, κόστο, νομίζω ότι πλέον αποτελούν μια δελεαστική πρόταση για όσου ψάχνουν over over-ear ακουστικά με ενεργό noise cancellation. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε γιατί το ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά!